Δυσκολεύεσαι να μείνει συγκεντρωμένο, οι περισπασμοί φαίνεται να παραμονεύουν σε κάθε γωνία, καθιστώντα δύσκολη τη συγκέντρωση στην εργασία που έχει αναλάβει, είτε πρόκειται για την εργασία σου, είτε για τι σπουδέ σου, είτε για προσωπικά projects. Η διατήρηση τη συγκέντρωση είναι ζωτική σημασία για την παραγωγικότητα και την επιτυχία. Ωστόσο, πολλοί άνθρωποι καταλήγουν να ξεφεύγουν, να χάνουν την εστίασή του συνεχώ, Χωρί να καταλαβαίνουν το γιατί. Σε αυτό το μάθημα θα εξετάσουμε του λόγου που κρύβονται πίσω από του συνεχεί περισπασμού και θα εντοπίσουμε 5 συνηθισμένα λάθη που σαμποτάρουν τη συγκέντρωσή σου. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και συγγραφέας του βιβλίου Ακαταμάκητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Και αυτό που κάνει να βοηθά ανθρώπου να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία του online και offline με απλό τρόπο. Έχοντα αυτοδιαγνωσμένη απόσπαση προσοχή, η οποία πιθανόν να είναι εσφαλμένη, σε πολλέ φάσει τη ζωή μου, κυρίω ω παιδί, δυσκολευόμουν να κρατήσω την προσοχή μου σε ένα μόνο πράγμα. Ειδικά αν αυτό το ένα πράγμα ήταν τα μαθήματά μου για το σχολείο. Γνωρίζοντα όμω καλύτερα τον εαυτό μου τα επόμενα χρόνια τη ζωή μου, αυτό που ανακάλυψα ήταν ότι σε πράγματα που με ενδιαφέρουν μπορώ πολύ εύκολα να παραμείνω εστιασμένο, ενώ σε πράγματα που δεν με ενδιαφέρουν και τόσο πολύ, αλλά πρέπει να συγκεντρωθώ, δυσκολεύομαι να το κάνω. Αποφάσισα λοιπόν να ασχολούμαι με πράγματα που με ενδιαφέρουν, αλλά αυτό είναι θέμα ενό άλλου μαθήματο. Ωστόσο, ακόμα και αν ασχολείσαι με κάτι που σε ενδιαφέρει πολύ, υπάρχουν πολλά που μπορεί να σε κάνουν να χάσει τη συγκέντρωσή σου. Πάμε λοιπόν να δούμε 5 λάθη που κάνει που σε κάνουν να χάνει τη συγκέντρωσή σου. Νούμερο 1. Δεν ιεραρχεί τι προτεραιότητέ σου. Ένα από του πρωταρχικού λόγου που συνεχώ έχει περισπασμού είναι επειδή δεν βάζει σε σειρά προτεραιότητα τι εργασίε σου. Όταν τα πάντα μοιάζουν να είναι επίγοντα και σημαντικά, είναι εύκολο να νιώθει πνιγμένο και να πηδά από τη μία εργασία στην άλλη, χωρί να σημειώνει ουσιαστική πρόοδο σε καμία από αυτέ. Για να το αλλάξει λοιπόν αυτό, αφιέρωσε λίγα λεπτά στην αρχή κάθε ημέρα ή στο τέλο τη προηγούμενη για να προσδιορίσεις τις πιο σημαντικές προτεραιότητές σου για εκείνη την ημέρα. Και αφού το κάνεις αυτό, ξεκίνα να εστιάζει πρώτα στην ολοκλήρωση αυτών των εργασιών πριν ασχοληθεί με τι λιγότερο σημαντικέ, πριν συνεχίσω με το μύθο του multitasking, θέλω να σου μιλήσω για τον χορηγό αυτού του μαθήματο. <σ meme> Αισθάνεσαι πνιγμένο από τη λίστα με τι εργασίε σου, δυσκολεύεσαι να παραμείνει συγκεντρωμένο και παραγωγικό. Το νέο κόρτ που δημιούργησα για τη διαχείριση του χρόνου, την παραγωγικότητα και την αντιμετώπιση τη αναβλητικότητα είναι ό,τι ακριβώ χρειάζεσαι. Σε αυτό το μάθημα θα ανακαλύψει πρακτικέ στρατηγικέ και τεχνικέ για να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητά σου και να πετύχει του στόχου σου. Θα μάθει πώ να θέτει ξεκάθαρε προτεραιότητε, πώ να οργανώνει αποτελεσματικά τι εργασίε σου και πώ να αξιοποιήσει το έπακρο το χρόνο σου. Αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με την παραγωγικότητα. Θα εξετάσουμε επίση την ψυχολογία πίσω από την αναβλητικότητα και θα σου δώσω πρακτικά βήματα για να την ξεπεράσει μια και καλή. Θα μπορέσει να βάλει στην άκρη του περισπασμού ώστε να έχει μια πιο συγκεντρωμένη και γεμάτη ζωή. Μην αφήνει λοιπόν ούτε μια μέρα ακόμα να περάσει νιώθοντα κολλημένο και αντιπαραγωγικό. Κάνε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά τον έλεγχο του χρόνου σου και να αξιοποιήσει το μέγιστο τη δυνατότητέ σου. Σου αξίζει να ζει μια παραγωγική ζωή με σκοπό. Μπε στο GreekCoach.gr κάθετο χρόνο με X R O N O S για να αξιοποιήσει μια ειδική προσφορά που υπάρχει αυτή τη στιγμή. GreekCoach.gr Κάθετο χρόνο. Θα βρει το link και στην περιγραφή του μαθήματο. Πάμε λοιπόν τώρα στο μύθο νούμερο 2, στο μύθο του multitasking. Παρότι πολλοί θεωρούν ότι το multitasking, το να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα, βοηθάει την παραγωγικότητά σου, η πραγματικότητα είναι ακριβώ το αντίθετο. Δηλαδή ότι μειώνει την παραγωγικότητά σου. Όταν προσπαθούμε να ασχοληθούμε ταυτόχρονα με πολλέ διαφορετικέ εργασίε, έχει ω αποτέλεσμα να έχουμε μειωμένη αποδοτικότητα και να κάνουμε περισσότερα λάθη, τα οποία μετά χρειαζόμαστε επιπλέον χρόνο για να τα διορθώσουμε. Ο εγκέφαλό σου μπορεί να επικεντρωθεί αποτελεσματικά μόνο σε ένα πράγμα τη φορά. Αντί λοιπόν να απλώνει την προσοχή σου σε πολλά πράγματα, επικεντρώσου σε μία μόνο εργασία μέχρι να την ολοκληρώσει και μετά πήγαινε στην επόμενη. Νούμερο 3. Ψηφιακή περισπασμοί. Το τρίτο λάθο που κάνει είναι ότι επιτρέπει ψηφιακού περισπασμού στη ζωή σου τα smartphones, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι συνεχείς ειδοποιήσεις είναι η κύρια ένοχη για την απόσπαση της προσοχής. Τα αδιάκοπα πίνγκς και βοητά από τις συσκευές σου μπορεί να σε απομακρύνουν από τη σημαντική εργασία και να διαταράξουν τη ροή σου. Για να ανακτήσεις τον έλεγχο, όρισε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας που θα ελέγχεις τα email και τα μηνύματά σου στα social media. Επίσης, σκέψου σοβαρά το ενδεχόμενο να απενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις ή ακόμα και να χρησιμοποιήσει εφαρμογές που μπλοκάρουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένες σελίδες και εφαρμογές σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας που θα ορίσεις εσύ. Προσωπικά έχω κλειστούς όλους τους ήχους από το κινητό μου και έχω απενεργοποιήσει τις ειδοποιήσεις σχεδόν από όλε τι εφαρμογέ Facebook, Instagram και Messenger. Όσο πειθαρχημένο και να είσαι, αν έχει συνεχώ ειδοποιήσει να χτυπάνε ή να φωτίζουν την οθόνη του κινητού σου, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. 4. Κακή διαχείριση του χρόνου. Η αποτελεσματική διαχείριση χρόνου είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη συγκέντρωσή μα και να αποφύγουμε του περισπασμού. Χωρί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ή πλάνο, είναι εύκολο να σπαταλάς χρόνο σε μη παραγωγικέ δραστηριότητε ή να. Χάνεσαι στην αναποφασιστικότητα. Αφιέρωσε λίγο χρόνο για να σπάσει τι εργασίε σου σε μικρότερα διαχειρίσιμα κομμάτια και να διαθέσει συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα για το κάθε ένα. Βάλε προθεσμίε για να δημιουργήσει την αίσθηση του επίγοντο και μετά κράτα τον εαυτό σου υπόλογο για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχει ορίσει. Τέλο, το πέμπτο λάθο που κάνει είναι το να παραμελεί τη φροντίδα του εαυτού σου. Τώρα θα μου πει τι σχέση έχει η αυτοφροντίδα με του περισπασμού και τη συγκέντρωση. Η σωματική και ψυχική σου ευεξία παίζουν σημαντικό ρόλο στην ικανότητά σου να συγκεντρώνεσαι. Ο κακό ύπνο, η ελλειπή διατροφή, η έλλειψη άσκηση μπορούν να επηρεάσουν τη γνωστική σου λειτουργία και να αυξήσουν την ευαισθησία σου στου περισπασμού. Δώσε προτεραιότητα στην αυτοφροντίδα. Ξεκουράσου επαρκώ, Κάνε πιο υγιεινά και θρηπτικά γεύματα και πρόσθεσε τη διδακτική άσκηση στο πρόγραμμά σου. Επίση, μπορεί να εφαρμόσει τεχνικέ μείωση του άγχου και του στρε, όπω ο διαλογισμό, οι βαθιέ αναπνοέ ή ακόμα και μια βόλτα στη φύση. Αυτά σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν το μυαλό να καθαρίσει και να βελτιώσει τη συγκέντρωσή σου. Οι συνεχεί περισπασμοί μπορούν να εμποδίσουν την παραγωγικότητά σου και να σε εμποδίσουν από το να αξιοποιήσει μέγιστο τι δυνατότητέ σου. Αν αποφύγει αυτά τα πέντε λάθη και αρχίσει να εφαρμόζει στρατηγικέ που ενισχύουν τη συγκέντρωσή σου, θα μπορέσει να αποκτήσει ξανά τον έλεγχο τη προσοχή σου και να πετύχει σε πολλού τομεί στη ζωή σου. Να θυμάσαι ότι το να μένει εστιασμένο δεν έχει να κάνει με το να εξαλείψει τελείω του περισπασμού, αλλά με το να μάθει να του διαχειρίζει αποτελεσματικά. Με εξάσκηση και επιμονή, μπορεί να εκπαιδεύσει τον νου σου να μένεις συγκεντρωμένο στην εργασία σου και να πετυχαίνει του στόχου σου με διάβια και συγκέντρωση. Αν έφτασε μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το στο κόκκινο κουμπί, πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιεί τι ειδοποιήσει, ανεβάζω ένα με δύο βίντεο το μήνα περίπου. Γράψε στα σχόλια ποια είναι μια ανακάλυψη που σε βοήθησε να κάνει το σημερινό μάθημα, βάλει σε εφαρμογή τι ιδέε που έμαθε στο σημερινό μάθημα, ξεπέρνα αυτού του πέντε μύθου, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου.